Θα κάνουμε μια πολύ, πολύ, πολύ σύντομη σύνδεση με την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την έχουμε παρέα μας για πολύ λίγο για να δούμε αυτό το θέμα. Να καλημερίσουμε την κυρία Αξιόγλου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσουμε κυρία Αξιόγλου που είσαστε εδώ παρέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το πολύ, πολύ, πολύ σύντομο διάλογό μας. Καταρχάς, κυρία Αξιόγλου, πώς αποτιμάτε τη διαδικασία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος? Καταρχάς να πω ότι φέτος, όπως και πέρυσι, η κυβέρνηση προέβη στην παροχή αυτού του κοινωνικού μερίσματος που προέκυψε ακριβώς από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Φέτος μάλιστα ήταν διπλάσιο το ποσό που δόθηκε στους πολίτες και τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και τα νοικοκυριά που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Καλύφθηκε περίπου το 30% του ελληνικού πληθυσμού μέσα από αυτή τη διαδικασία της χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, το 30% των πλέον ασθενέστερων στρωμάτων. Πέρα από το ίδιο το ποσό που συνιστά νομίζω μια σημαντική ανακούφιση για αυτές τις οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου 3.250.000 δικαιούχοι που είδανε ήδη χθες τα ποσά στους λογαριασμούς τους να πιστώνονται. Νομίζω πως ήταν και μια πολύ καλή διαδικασία από την άποψη της ταχύτητας, της διοικητικής αρτιότητας και της διαφάνειας. Δηλαδή μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπόρεσε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. 25.000 αιτήσεις περίπου εγκρίνονταν την ώρα μέσα από μια πλατφόρμα η οποία λειτουργούσε αποτελεσματικά από τη διασύνδεση συστημάτων πληροφοριακών, δεδομένων που κατήχαν πολλά υπουργεία στη διάθεσή τους και νομίζω ότι είναι και ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει από εδώ και μπρος να λειτουργεί η διοίκηση πιο αποτελεσματικά, πιο άμεσα και με διαφάνεια για τους πολίτες. Κυρία Υπουργέ, την εβδομάδα που μας πέρασε ανακοινώθηκε το ποσοστό της ανεργίας για το τρίτο τρίμηνο στο 20,2%. Οι αριθμοί έχουν πέσει, τα ποσοστά έχουν πέσει, αλλά παραμένουν υψηλά. Τι σχεδιάζετε για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος? Κοιτάξτε, είναι γεγονός πως οι δείκτες της ανεργίας δείχνουν αυτή την μόνιμη αποκλιμάκωση. Δηλαδή είμαστε τώρα στο 20,2% όπως είπατε στο τρίτο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την Ελστάτ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε περίπου 2,5 μονάδες κάτω από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Νομίζω είναι μια σημαντική απομείωση. Ενώ από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια πτώση περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες. Το πρόβλημα σίγουρα παραμένει υψηλό. Κανείς δεν εφησυχάζει, δεν μπορεί να εφησυχάζει. Ωστόσο, νομίζω πως αυτή η μόνιμη αποκλιμάκωση μας δίνει μια διάθεση αισιοδοξίας. Αυτό στο οποίο επικεντρώνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι οι νέοι και οι νέες. Ναι, έχετε δίκιο, κυρία Αξιόγλου, γιατί τα πράγματα παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολα σε ό,τι αφορά την ανεργία και τους νέους. Εκεί είναι που καταγράφονται και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, έτσι. Ναι, η ανεργία των νέων εκτινάχθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις στο 60%. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσοστό. Έχει μειωθεί ουσιωδώς. Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε παρεμβάσεις ειδικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Δηλαδή εντατικά προγράμματα θα ανοίξουν και μέσα στο 2018, από τους πρώτους μήνες του 2018, στοχευμένα στην νεανική εργασία, στην εργασία των νέων. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα εγκαινιάζουμε αυτήν την καμπάνια της επικέντρωσης για την ενίσχυση της εργασίας των νέων μέσα από την χορήγηση ενός εφάπαξ επιδόματος νεανικής αλληλεγγύης. Πρόκειται για ένα επίδομα το οποίο θα δοθεί σε νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, άνεργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά τον Οκτώβρη του 2017, μη επιδοτούμενοι. Ξέρετε, πάρα πολλοί νέοι, ιδίως αυτές τις ηλικίες 18-24 ετών, δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας γιατί δεν έχουν δουλέψει καθόλου ή έχουν δουλέψει λίγο και δεν μπορούν να εμπίπτουν στα κριτήρια που είναι αναγκαία για να λαμβάνουν ένα επίδομα ανεργίας. Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε αυτή τη μεγάλη καμπάνια για την νεανική εργασία, χορηγώντας ένα επίδομα νεανικής αλληλεγγύης, εφάπαξ ποσού 400 ευρώ για κάθε νέο και νέα άνεργο, άνεργη, 18-24 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΑΕΔ. 400 ευρώ λοιπόν για ανέργους 18-24. Γιατί στοχεύετε συγκεκριμένα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και πείτε μας και λίγο το διαδικαστικό, Υπουργέ. Η ηλικία αυτή είναι αυτή η οποία έχει το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι, όπως είπαμε και πρωτήτερα, ηλικίες στις οποίες έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά της ανεργίας.
Είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν καταφέρει πολύ συχνά να λαμβάνουν ένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ, ακριβώς διότι δεν έχουν μπορέσει να συμπληρώσουν εκείνες τις προϋποθέσεις της εργασίας που συνήθως απαιτούνται για να λάβεις ένα επίδομα. Και νομίζω ότι είναι μια κατηγορία στην οποία στοχεύοντας και ενισχύοντάς την, δίνεις και ένα σήμα ουσιαστικό ότι πέρα από, από την εργασία που οπωσδήποτε είναι ο βασικός μας στόχος, πρέπει να βρίσκουμε και λύσεις, γιατί αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν και καθημερινά άμεσα προβλήματα υλικής στήριξης. Έχουν ανάγκη υλικής υποστήριξης, λοιπόν. Επομένως, νομίζω ότι και με αυτό το βήμα, όπως και με το κοινωνικό μέρισμα, αποδεικνύουμε εμπράκτως αυτό το οποίο η κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές. Ότι δηλαδή κάθε ευρώ που περισσεύει, κάθε δυνατότητα που μας δίνει η ελληνική οικονομία, θα την εξαντλούμε για την ενίσχυση των πλέον αδύναμων στρωμάτων. Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, επειδή είναι και πάλι τα δεδομένα της οικονομίας του 2017, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το ποσό το οποίο διατίθεται θα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια για τους νέους και τις νέες, θα πρέπει να καταβληθεί εντός του 2017. Η διαδικασία είναι ότι τα παιδιά αυτά 18 έως 24 ετών, άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ, θα πρέπει να είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, έτσι, θα μπουν στο site του ΑΕΔ. Εκεί θα συμπληρώσουν το IBAN τους, τον τραπεζικό τους λογαριασμό δηλαδή, τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού, ανοίγει ένα παράθυρο, ένα pop-up παράθυρο μπροστά τους, θα συμπληρώσουν το IBAN. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις σχετικές διαδικασίες. Και η καταβολή των 400 ευρώ σε κάθε έναν από αυτούς θα γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, κυρία Υπουργέ, κυρία Αξιόγλου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Η πρότασή μας είναι να κάνουμε λίγο πιο αναλυτική κουβέντα και γι' αυτό θα θέλαμε να είσαστε εδώ, παρέα να είμαστε στο στούντιο της ΕΡΤ και να τα κουβεντιάσουμε και αυτά που είπατε τώρα, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, τα εργασιακά και. Ευχαρίστω. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή σας μέρα. Και προχωράμε.